Έπρεπε πρώτα απ' όλα να γίνει συζήτηση πάνω στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα του λαού που έχει στη Βόρεια Εύβοια. Η απάντηση τώρα είναι αρνητική. Δεν μας δέχτηκε ο Πρωθυπουργός να πάμε να δώσουμε τα αιτήματα. Μάλιστα, μας είπαν ότι ήρθαμε να κάνουμε και το κομμάτι μας. Εμείς, το πόσο κάνουμε το κομμάτι μας φαίνεται από τον αγώνα που δίνουμε όλο αυτό το καιρό και θα συνεχίσουμε να το δίνουμε μέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα πλαισιώνοντας τις επιτροπές, κάνοντας συζήτηση, διοργανώνοντας αγώνες για να διεκδικηθούν τα αιτήματά μας. Αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης που δεν δέχτηκε ούτε καν να επιδώσουμε το ψήφισμα του Πρωθυπουργού, στον Πρωθυπουργό. Έχουμε τη συγκέντρωσή μας, φωνάζουμε τα συνθήματά μας.